Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, οι ανάργυροι. Αποτμήματα των ιερών λειψάνων του Αγίου Κοσμά βρίσκονται στις μονές Διονυσίου και Παντοκράτορος Αγίου Όρους. Αποτμήματα των ιερών λειψάνων του Αγίου Δαμιανού βρίσκονται στις μονές Διονυσίου και Παντοκράτορος Αγίου Όρους και στον ομώνυμο Ρωμαιοκαθολικό Ναό της Ρώμης. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανικών συζύγων. Όταν η μητέρα τους Θεοδότη, που η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη της στις 2 Ιανουαρίου, έμεινε χείρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στη χριστιανική ανατροφή των δύο παιδιών της, Κοσμά και Δαμιανού. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια. Γι' αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν σαν διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι' αυτό και ονομάστηκαν ανάργυροι. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύτηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν, αλλά αυτοί δεν δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν με τον ορθό λόγο της Αγίας Γραφής. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ στο Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 7, στίχος 12. Δηλαδή, όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει στο Θεό μας στους αιώνες των αιώνων. Έτσι ταπεινά, αφού διακόλλησαν σε όλη τους την ζωή των πλησίων, πέθαναν ειρηνικά και ετάφησαν στη τοποθεσία Φαρεμά. Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων εορτάζεται από την Εκκλησία μας την 1η Νοεμβρίου και την 1η Ιουλίου. Αγία Αναργύρων.